Κάθε μέρα ετοιμάζουν 300 μερίδες φαγητού για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη στην ενορία του Αγίου Νικολάου στο Φιλοπάπου. Όχι απλώς δεν είναι εύκολο. Θα έλεγα ότι με τη λογική δεν βγαίνει. Δεν γίνεται. Εμείς οι άνθρωποι που πατάμε στην εκκλησία και ανάβουμε ένα κερί και κάνουμε και ένα σταυρό, πιστεύουμε στη βοήθεια του Θεού και τη βλέπουμε κάθε μέρα. Εκεί που τα πράγματα δυσκολεύουν, εκεί που δεν έχουμε ούτε λάδι να βάλουμε πολλές φορές στο φαγητό, θα έρθει ένας άνθρωπος να φέρει λάδι, να φέρει εκείνο που χρειαζόμαστε ή να φέρει κάποια χρήματα να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στα έξοδα. Τα τελευταία χρόνια έχουν φτιάξει το δικό τους κήπο στην Κόρινθο για να έχουν τουλάχιστον τα λαχανικά που είναι αναγκαία για το συσίτιο. Τώρα έβαλαν και ζώα στο κτήμα. Έχουμε κοτούλες αρκετές, κάμια τρακοσαριά. Έχουμε και κάτι κουνέλια και κάτι κατσικάκια. Να δούμε. Θα αποδώσουν και αυτά. Κάτι έχουν αρχίσει και δίνουν και αυτά. Οι ανάγκες καθημερινά αυξάνονται. Δύο άνθρωποι που πρώτα βρέθηκαν στην ουρά του συζητίου και είδαν την προσπάθεια που κάνει ο ιερέας, σήμερα, αν και εξακολουθούν να είναι άνεργοι, βοηθούν εθελοντικά στην κουζίνα. Μας έχει συγκινήσει ο κόσμος που σε παρακαλάει να του δώξει ένα κομμάτι ψωμί, να του δώξει λίγο περίσσεμα φαγητό, να του δώξει αγάπη. Θέλει αγάπη ο κόσμος αυτός. Ξέρουν καλύτερα από τον καθένα μας, λένε, πώς είναι να βρίσκεσαι ξαφνικά χωρίς κανένα εισόδημα, να μην έχεις χρήματα ούτε για τα πιο απλά. Στεναχωριόμαστε, γιατί σκέψου να σκέφτεσαι και το σαπούνι. Με κάτι διαφημιστικά σαπουνάκια που μας είχαν φέρει εδώ, έπλαινα τα πιάτα, λουζόμουνα και έκανα όλη τη λάτρα του σπιτιού μου. Με κάτι διαφημιστικά τόσα σαπουνάκια. Ο Παπαγιώργης ακούει με υπομονή τα προβλήματα των ενωρητών του και έχει κατορθώσει να συγκεντρώσει στο πλάι του δεκάδες νέους που τον βοηθούν στο δύσκολο έργο του.